και στοχαστεί στον Νίκο Καζαντζάκη. Το σπουδαίο αυτό πνεύμα, το ανυπόταχτο αυτό πνεύμα της σύγχρονης Ελλάδας. Τον αληθινό πατριάρχη, όπως ορθά έχει χαρακτηριστεί, της ελληνικής λογοτεχνίας. Τον προοδευτικό οδηγό των καινούριων ιδεών που άφησε ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές ένα πλούσιο και πολύπλευρο έργο που χαρακτηρίζεται από την συνοχή και τη ζωντάνια του. Τον συγγραφέα που ασχολήθηκε με όλα σχεδόν τα λογοτεχνικά είδη και κατάφερε να ξεπεράσει τα σύνορα της πατρίδας μας, της χώρας μας και να γίνει γνωστός και στις πέντε Ηπείρους. Μυθιστόρημα, ποίηση, δοκίμιο, θέατρο, παιδικά βιβλία, κινηματογραφικά σενάρια και τόσα άλλα ένα είδη της λογοτεχνίας εναλλάσσονται στην πλούσια εργογραφία του. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή να βρίσκομαι απόψε καλεσμένος σε αυτή την υπέροχη εκδήλωση που έχει σαν κεντρικό θέμα ένα σημαντικό συγγραφέα του 20ου αιώνα. Έχει σαν θέμα ένα συγγραφέα, τον Νίκο Καζαντζάκη, τον γητευτή της ανθρώπινης ψυχής. Έναν άνθρωπο, ένα συγγραφέα, ο οποίος ξεπέρασε τα όρια της περιοχής του, έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο και αντιστάθηκε στο κατεστημένο της εποχής του και στην εξουσία, από όπου και αν προέρχονταν, με τα παρατράγωδα που είχε αυτή η εξουσία. Ένας άνθρωπος ο οποίος βρήκε τον εαυτό του, πάλεψε με θεούς και δαίμονες και ανακάλυψε το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής. Έζησε και έφυγε. Έφυγε όμως με την κριτική λεβεδιά που τον διέκρινε, αφήνοντας παρακαταθήκη σε όλους εμάς τους νεότερους το έργο του. Μέσα από το έργο του γνωρίσαμε το ήθος του, την κοφτερή σκέψη του και όλα όσα δίδαξε. Οι εκδηλώσεις σαν τη σημερινή βοηθούν να θυμόμαστε την πλούσια πνευματική κληρονομιά μας, η οποία σε μεγάλο βαθμό μας προσδιορίζει ως λαό και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις νεότερες γενιές. Και σε τελική ανάλυση, οι εκδηλώσεις σαν τη σημερινή βοηθούν στο να επιτελέσουμε όλοι μας και κυρίως εμείς οι εκπαιδευτικοί το χρέος που έχουμε απέναντι στις νεότερες γενιές και που ο ίδιος ο Καζαντζάκης το περιέγραψε ως εξής. Το πρώτο σου χρέος, εκτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος είναι να παραδώσεις το γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. Το μόνο που θέλω να σας πω για τον Νίκο Καζαντζάκη, που ήταν και εκείνος πλασμένος από το χώμα της Κρήτης, είναι μια φράση του. Η Κρήτη δεν θέλει νοικοκυρέους, θέλει κουζουλούς. Αυτοί οι κουζουλοί την κάνουν αθάνατη, είχε πει. Το έργο μου είναι το λαγάρισμα από ανίποτες αγωνίες και χαρές, γραμμένο με αίμα. Προσπάθησα χρόνια πολλά να σώσω από την ψυχή μου ό,τι μπορούσα. Να ξέρουν οι άνθρωποι όταν πεθάνω πόσο κι εγώ αγάπησα και πόνεσα τη ζωή και πώς είδα και πώς άγγιξα τη θάλασσα, το χώμα, τη γυναίκα. Να μάθουν πως δεν ήμουνα ζώο ή πέτρα, παρά άνθρωπος με ζεστή σάρκα και αχόρταγη ψυχή. Η πρώτη μου λαχτάρα στάθηκε η λευτεριά, η δεύτερη η δίψα της αγιότητας. Ήρωας μαζί και Άγιος, να το ανώτατο πρότυπο του ανθρώπου. Ναι, θαρώ δεν είμαι παρά τούτο, μια ανυπότακτη ψυχή που ακόμα και μόνη της στον κόσμο, στους αιώνες, σε όλες τις διαστάσεις μπορεί να παλεύει, να μάχεται, μόνη για να αλλάξει τον κόσμο και να κάνει το χρέος της. Ανελευθερός ήθελε λέει
να τραγουδάς νύξα στεριά σαν τα πουλιά. Να τραγουδάς νύξα στεριά σαν τα πουλιά. Να τραγουδάς νύξα στεριά. Ταξίδεψε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και σε τόπους της Μέσης Ανατολής και έφτασε μέχρι τη Σιβηρία, την Ιαπωνία και την Κίνα. Με την Κύπρο συνδέθηκε πολύ και τάχθηκε σταθερά υπέρ των αγώνων της για ελευθερία. Ο Νίκος Καζαντζάκης εμφανίστηκε στα γράμματα το 1906 με δοκίμια και άλλα κείμενα σε περιοδικά. Ασχολήθηκε με όλα τα είδη του λόγου. Έγραψε ποίηση, μυθιστορήματα, θεατρικά έργα, τραγωδίες, φιλοσοφία, ταξιδιωτικά. Ακόμα έκανε πολλές μεταφράσεις, όπως το έργο «Θεία Κωμωδία» του Δάντη και διασκέβασε μεγάλο αριθμό παιδικών βιβλίων. Βασικός άξονας των βιβλίων του είναι η εσωτερική ελευθερία και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, η κοινωνική δικαιοσύνη, η τόλμη, όπως εκφράζεται στο φιλοσοφικό του όρο «Η κριτική ματιά». Το ταξίδι είναι σαν το κρασί. Και πίνεις και δεν μπορείς να μαντέψεις τι οράματα θα κατεβούν στο κεφάλι σου. Σίγουρα ταξιδεύοντας βρίσκεις πάντα ό,τι μέσα σου έχεις. Χωρίς να το θες, από τις αναρρύθμιτες εντυπώσεις που πλημμυρίζουν τα μάτια σου, κάνεις επιλογές και διαλέγεις ό,τι περισσότερο ανταποκρίνεται στις ανάγκες ή στις περιέργειες της ψυχής σου. Αντικειμενική αλήθεια υπάρχει μονάχα στους φωτογραφικούς θαλάμους, στις ψυχές που βλέπουν κρύα, χωρίς συγκίνηση, δηλαδή χωρίς βαθιά επαφή με τον κόσμο. Να σπάς τα σύνορα, να αρνιέσαι ό,τι θωρούν τα μάτια σου, να πεθαίνεις και να λες «Θάνατος δεν υπάρχει». Λαγαρό είναι το μάτι μου και θεάται τα πάντα. Η ζωή μου είναι ένα παιχνίδι, μια παράσταση που δίνουν οι πέντε θεατρίνοι του κορμιού μου. Κοιτάζω με απληστία, με ανίποτη περιέργεια και δεν έχω την αφέλεια του χωριάτη να πιστέψω και να ανέβω πάνω στη σκηνή επεμβαίνοντας στην αιματηρή κωμωδία.